Εγκαινιάστηκε η εκβάθρον εξυγχρονισμένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς Θρούμπας Θάσου στον Πρίνο το πρωί του περασμένου Σαββάτου, παρουσία του Δημάρχου Λευτέρη Κυριακίδη, του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ Καβάλας, εκπροσώπου της Μητρόπολης και παραγωγών. Το εργοστάσιο καταλαμβάνει χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων σε μια έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά και η δυναμικότητα επεξεργασίας ανέρχεται στους 600 τόνους ελιάς. Η νέα μονάδα εξυγχρονίστηκε με τα πρότυπα ISO, HASP και ISF, πιστοποιητικά απαραίτητα για την εμπορία του προϊόντος στην παγκόσμια αγορά. Ακολούθησε συνέλευση των παραγωγών Θρούμπας Θάσου για τη διαχείριση της παραγωγής της φετινής χρονιάς. Και ο κ. Πρόεδρος, αλλά και ο Βαρύτος, κ. Διευθυντής, ότι τουλάχιστον τα πρώτα βήματά μου και στην πολιτική αλλά και στην νομική δικηγόρος τα έκανα σε ένα γραφείο που θα τολμούσα να πω ότι περισσότερο ασχολούμαστε με τα αγορετικά στο συγχωρημένο τον κ. Γκαρμιζόπουλο, παλιά ίσως αντί με τα νομικά και με την δικηγορική συνεργάτης βέβαια της ΕΑΣ για αρκετά χρόνια στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομής και να ευχαριστήσω και τους δυο σας για αυτή την άρεστη συνεργασία σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως και την εικόνα των ομοιοτήτων. Σας δηλώνω έτσι ξεκάθαρα ότι ο Δήμος είναι δίπλα στην Ένωση σε οποιοδήποτε θέμα και με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να σταθεί αλογός, είτε με οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε με οποιαδήποτε έτσι, βοήθεια. Άλλωστε, έχει ένα συνεργό συνεργάτη, ο οποίος είναι και δικός μας συνεργάτης, ο πρόεδρος του πριν, ο κ. Γιάννης. Νομίζω ότι είναι εκτός εμέλειας ιδιότητας της Ένωσης Ορτικών Συνεταιρισμών και ως εκπρόσωπο στο νησί μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτελεί και ένα δικό μας στήριγμα της διοίκησης του Δήμου. Οπότε θεωρώ ότι και στο δικό του πρόσωπο αυτό μπορεί να υπάρχει αυτή η συνέργεια και η συνεργασία. Τα θερμά μου συγχαρητήρια ακόμη μια φορά. Σε αυτήν την διαδικασία της παραλαβής του προϊόντος και της εμπορίας του προϊόντος αυτού.